Κύριε Ριγάκη, ανοίγουν τα σχολεία στις 10. Το ερώτημα δεν είναι αν τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά. Προφανώς θα πρέπει να είναι 365 μείον 30 ή 60 που λένε κάποιοι, δεν το ξέρουν και λένε ότι οι καθηγητές κάθονται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι, άντε και ανοίγουν με τον τρόπο που ανοίγουν, τι θα συμβεί? Κύριε Σαχίνη, η παροδία συνεχίζεται. Δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό. Συνεδριάζανε μέρες τώρα, εδώ και ένα μήνα ακούγεται συσκέψη επί συσκέψεων, διαβουλεύσεις επί διαβουλεύσεων για να αποφασίσουν τελικά ένα self-test παραπάνω. Δηλαδή μιλάμε ότι κοροϊδεύουν. Πλέον εντάξει, μας κοροϊδεύουν κατά μούτρα, χωρίς καν να υπάρχει έτσι, εδώ λίγο έτσι μια. Έτσι, να υπάρχει τέλος πάντων να έχουν λίγο η σύνεση να καταλάβουν ότι αυτό που συμβαίνει πλέον στα σχολεία είναι μια τραγωδία, μια τραγικότητα και αυτό που θα συμβεί από Δευτέρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έτσι, γιατί βλέπουμε πλέον ότι ο Όμικρον είναι ένας χαμός. Τα παιδιά ένα περισσότερο κολλάνε. Η διασπορά είναι τεράστια. Οπότε θεωρούμε ότι εντάξει, μπροστά μας είναι αυτό. Ναι, αλλά είπαν οι ειδικοί και η υπουργός ότι τα στοιχεία της λειτουργίας από το Σεπτέμβριο κατέδειξαν ότι δεν υπήρχε θέμα στα σχολεία. Είναι έτσι? Κύριε Σαχίνη, όταν παγκόσμια πρότητα και αυτή υπάρχει το 50-1 για να κλείσει ένα τμήμα ή ένα σχολείο, καταλαβαίνετε ότι αν προστείνεται αυτά σαν σημείο να νοσήσουν τα μισά παιδιά του σχολείου για να κλείσει το σχολείο, θα έχει νοσήσει η μισή Ελλάδα. Δηλαδή, όχι η μισή Ελλάδα, ολόκληρη η Ελλάδα. Εντάξει. Υπό αυτές τις συνθήκες, ναι, ήταν μια επιτυχία. Ναι, η αριθμή. Ότι τα 600 παιδιά που έχει στο σχολείο μέρα θα πρέπει 400, ας πούμε, να νοσήσουν για να φύγει, για να κλείσει το σχολείο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι για να συζητάμε σοβαρά κάτι, αυτά τα πρωτόκολλα. Επειδή το έχετε πει και σαν ΕΛΜΕ και σαν ΟΛΜΕ, πώς θα μπορούσαν υπό αυτές τις συνθήκες να λειτουργήσουν τα σχολεία? Κύριε Σαχίνη, είναι ξεκάθαρο, το λέω από την αρχή της πανδημίας, δεν έγινε τίποτα, ούτε πρόκειται να γίνει, δεν έχουμε τρέφουμε πια αυταπάτες. Έτσι θα έπρεπε να σπάσουν τμήματα, θα έπρεπε να αποσβηθούν καθηγητές, θα έπρεπε να υπάρχει μέσα σχολεία τουλάχιστον 15 τμήματα που φωνάζαμε εμείς. Αυτή τη στιγμή στη Βάουζα μέχρι 30 τμήματα έχουμε φέτος, για να καταλάβετε τι γίνεται. Με τις συγχωνεύσεις, Και η διασέ, βέβαια, και η διασπορά ήταν τεράστια αυτή τη στιγμή που έγινε. Ήταν σχολιά που κλείσαμε πριν τα Χριστούγεννα που είχαν 50, 60, 70 από το κάθε σχολείο. Εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να καταλάβει και να κατανοήσει τι γίνεται. Έχουμε από τα χειρότερα ποσοστά που με το αντιμετώπιση της πανδημίας παγκοσμίως. Έτσι, από τα χειρότερα αποτελέσματα και σε άποψη από άποψη παράδειγμα και από άποψη κρουσμάτων. Και όμως λιβανίζουμε και λέμε ότι όλα πάνε καλά και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Πάνω το έχει αποδεχτεί η κοινωνία, δεν ξέρω τι να πω. Κοιτάξτε, μου λένε τώρα εδώ ακροατές ακούγοντάς σας. Ο υπουργός ο κύριος Πέτσας απάντησε σήμερα το πρωί σε ερώτηση. Τι θα γίνει όταν ένα παιδί βγει θετικό? Ποιος θα το προσέχει? Απάντηση. Θα βγει νέα κοία, ίσως για άδεια ειδικού σκοπού. Θα βγει νέα κοία. Άλλωστε τα σχολεία γι' αυτό ανοίγουν, γιατί που θα αφήναν τα παιδιά τους οι γονείς. Καταλάβατε αυτό ακριβώς συμβαίνει, κύριε Σαχή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τα σχολεία δεν τα αφήνουν κλειστά τουλάχιστον για ένα δεκαήμερο που είπαμε, για να φύγει αυτό το κύμα που έχει φουντώσει αυτή τη στιγμή. Για τους λόγους το ότι θα έπρεπε να το χρηματοδοτήσουν όλο αυτό. Προφανώς χρήματα φαίνεται ότι δεν έχουν για αυτούς τους σκοπούς, δεν έχουν για την υγεία, δεν έχουν για την παιδεία, έχουν για άλλους σκοπούς. Τα βλέπουμε, τα ζούμε καθημερινά, τα ξέρουμε. Αυτό γίνει και τώρα. Και πάμε πάλι να κάνουμε τα πειραματόζωα. Τώρα το τι θα συμβεί, κανείς δεν ξέρει. Δεν έχουμε προβλέψει καν τις άδειες ειδικού σκοπού, κύριε Σαχίνη. Ναι. Θα περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε τώρα τη Δευτέρα πάλι τι θα γίνει. Έχουμε το μαξί. Γνωρίζετε ότι έχουμε συναδέλφους με υποκείμενα πολύ σοβαρά προβλήματα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι τρομοκρατημένοι αυτή τη στιγμή με όλη αυτή τη διασπορά να μπουν από Δευτέρα πάλι με σχολεία. Περιμένουμε να δούμε πάλι τι θα γίνει και τι θα συμβεί. Άρα, κύριε Ριγάκη, είναι πιθανόν τα σχολεία να ανοίξουν τη Δευτέρα και πολύ σύντομα με το ρυθμό που δεν το εύχεται κανείς, που θα αποκτήσει ενδεχομένως ως υπερτροφοδότης μετάδοση του ιού να κλείσουν? Εγώ, κύριε Σαχίνη, προσωπική μου πρόβληση είναι αυτή. Είναι πολύ σύντομα στο πρώτο δεκαήμερο θα έχουμε εξελίξει. Είναι δεδομένο για μένα. Προσωπικά αυτό πιστεύω. Η διασπορά αυτή τη στιγμή στα παιδιά είναι τεράστια. Το βλέπουμε καθημερινά. Εγώ τουλάχιστον που μιλάω με φίλους γνωστούς, παιδιά που έχουν, όλα τα παιδιά έχουν κολλήσει. Όλα παιδιά. Ακούς παιδί, δεν υπάρχει σπίτι, δεν έχει παιδί που να έχει αυτή τη στιγμή να έχει κολλήσει τον ιό. Τώρα τι θα γίνει, καταλαβαίνετε. Οπότε με όλο αυτό το χαμό που θα συμβεί από Δευτέρα μέσα σχολεία, έτσι, τι θα γίνει. Ας ελπίσουμε να διαψευστούμε. Μακάρι να επιβεβαιωθούν αυτοί, τι να πω. Προφανώς όλοι δεν θέλουν η κατάσταση να εκτραχυνθεί, δεν το λέει κανείς. Με ικανοποίηση αν συμβούν τα αρνητικά. Όμως μου λέει εδώ αρκετοί ακροατές γονείς. Κύριε Ριγάκη, λέει, αν καταλαβαίνετε καλά κι εσείς, στηρίζεστε από την ερχόμενη Δευτέρα στο τι θα δηλώνουμε στα σπίτια εμείς. Το καταλάβατε, λέει αυτό. Για τα παιδιά εννοούν. Απόλυτα, απόλυτα, κύριε. Και να σα πω και κάτι, βλέπουμε και πώς λειτουργούν και τα self-test, έτσι. Δεν έχουν καμία αξιοπιστία, κύριε Σαχίνη.
Μα καμία αξιοπιστία. Εγώ αυτή τη στιγμή από χθες έχω κάνει δύο self-test. Τρία έχω κάνει, δεν έχει δείχνει τίποτα. Λοιπόν, άσε που δεν τα κάνουν πολλά παιδιά. Αυτό είναι δεδομένο. Το ξέρουμε πριν λέγοντα ότι υπάρχει ακόμα στο ψαχνό μα. Δηλώνουν μπαίνουν στην εντουπά, δηλώνουν την αρνητική, χωρίς να έχουν κάνει καν το τεστ. Εντάξει, καταλαβαίνω τι πρόκειται να γίνει. Εδώ φτάσαμε σε σημείο, κύριε Σαχίνη, και μιλάω ότι θα συμπτύξουμε τμήματα. Αν τμήματα δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει σε ένα σημείο, έχουν μεγάλη διασπορά με τον ιό, συμπτύχουν. Αντί να προσλάβει καθηγητές, θα συμπτύξει το τμήμα. Δηλαδή τα δύο τμήματα, ας πούμε, τα οποία θα έχουν μείνει από 10 και 12 παιδιά, έτσι θα τα κάνει 24, ας πούμε, ένα τμήμα για να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Μου λέει εδώ πέρα ένας γονιός, δεν θα έπρεπε, λέει, οι ενώσεις να βγουν τώρα μαζί με εκείνους τους ειδικούς οι οποίοι διαφωνούν με το άνοιγμα των σχολείων σε αυτή τη φάση. Και λένε, ας περιμένουμε 15 μέρες. Δεν θα έπρεπε να βγουν δυναμικά, λέει. Καλά, ρε παιδιά. Δυναμικά, πώς το εννοούμε πια, κύριε Σαχίνη. Πείτε μου, το Θεό, γιατί εμείς δεν ξέρουμε ποιους άλλους τρόπους. Έχουμε εξαντλήσει όλους τους τρόπους αντίδραση. Ναι, σωστό. Όλο αυτόν τον καιρό δεν γνωρίζουμε ποια άλλους τρόπους. Τι πρέπει να κάνουμε, να αυτοπυρποληθούμε, δεν ξέρω τι άλλους να κάνουμε. Τα λέμε, φωνάζουμε. Μπήκαμε σε διαδικασίες αποχής πολλές από πολλές διαδικασίες και καταστάσεις, οι οποίες μας προσέβαλαν οι εκπαιδευτικοί σαν ανθρώπους όλη αυτή τη διετία. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αν δεν αντιδράσει η κοινωνία ίδια, μεμονωμένα ένα κομμάτι και μια συντεχνία αυτή τη χώρα, δεν μπορεί να κάνει δουλειά. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι μας συμβαίνει και ακριβώς γίνεται για να αντιδράσουμε οργανωμένα και στοιχισμένα σαν κοινωνία πλέον. Γιατί αυτό που συμβαίνει νομίζω ότι αφορά όλους μας και δεν αφορά ένα και δύο ανθρώπους ή μια ομάδα εργαζομένων. Λέει εδώ ο Γιώργος, ο οποίος δηλώνει και συνάδελφός σας, η κοινωνία, λέει, θα οδηγηθεί έτσι πως πάει το πράγμα μόνη της σε lockdown και απορρίθμιση. Και όσον αφορά τα σχολεία, μάλλον θα πρέπει να φορτώσουμε την ευθύνη στο Υπουργείο. Γιατί έτσι πως πάμε, λέει, θα κολλήσουν όλα τα παιδιά και όλοι εμείς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Αυτό θα συμβεί, λέει. Και θα γίνει, είναι ξεκάθαρο ότι θα συμβεί αυτό. Έτσι, τουλάχιστον τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο. Και πότε φαίνεται πάνω σε ανοσία της Αγγέλης, αυτό που λέει η ανοσία της Αγγέλης. Αν και ακούω ότι έρχονται καινούριες μεταλλάξεις, οπότε εντάξει. Καταλαβαίνουμε τι έχουμε. Κύριε Ριγάκη, τώρα άφερη θα πω εγώ. Είπατε μία χρυσή έκφραση. Γιατί για όσους δεν το έχουν καταλάβει, η ανοσία της Αγγέλης θα περιλαμβάνει και ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας με ιδιαιτερότητες, ευπάθειες, υποκείμενα, οι οποίοι ενδεχομένως να φύγουν. Δεν φτάνουν 21.000, θα φύγουν κι άλλοι. Και αν μας πηγαίνουν δια της σιωπής εκεί, τουλάχιστον να το αντιληφθούμε όλοι ότι δεν παίζεις με τη φωτιά. Γιατί... Κύριε Σαχίνη, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσω και θέματα. Αλλά όταν είσαι μια κυβέρνηση, η οποία βγαίνει και μιλάει αυτή τη στιγμή ανοιχτά, μιλάνε και λένε ότι υπάρχει μια πολύ καλή διαχείριση της πανδημίας και είσαι μέσα στις 10 πρώτες χώρες αυτή τη στιγμή αναλογικά με νεκρούς και κρούσματα, νομίζω ότι παίζουν πλέον με το μυαλό μας και με την νοημοσύνη. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Έτσι, ούτε καν υπάρχει μια σύνεση και τουλάχιστον να κρατάνε τους τόνους χαμηλά, έτσι όπως τα έχουν κάνει, αλλά πιστεύουν ότι τα έχουν πάει για μια χαρά. Δηλαδή, τους ακούς κιόλας και λένε ότι η διαχείριση είναι εξαιρετική, ας πούμε. Βγαίνουν γιατροί από τα νοσοκομεία οι άνθρωποι και κάνουν κλίσεις αυτή τη στιγμή, τους βλέπεις καθημερινά. Κλίσεις να γίνει κάτι, να αλλάξει κάτι, γιατί ζουν μια κόλαση εκεί μέσα και δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά, τα έχουμε κάνει όλα καλά. Έχουμε αυξήσει το ιατρικό προσωπικό, έχουμε αυξήσει τις ΜΕΘ, όλα πάνε τέλεια. Όλα πάνε τέλεια προφανώς. Και το έχει πιστέψει, γιατί θα γίνει, εγώ αυτό βλέπω, το έχει πιστέψει η κοινωνία, ότι όλα πάνε τέλεια. Όλα πάνε μια χαρά. Τα σούπερ μάρκετ 100% πάνω έχει πάει το σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι ζεις σε μια εικονική πραγματικότητα, ας πούμε. Έτσι. Έρχονται λογαριασμοί της ΔΕΗ, δεν ξέρω ποιους πληρώνουν λογαριασμούς πια, κύριε Σαχίνη, πραγματικά. Και είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα μια χαρά είναι. Και στα σχολεία, οπότε μια χαρά είναι όλα. Τι να πω. Εντάξει, πάμε σε ανοσία της Αγγέλης μέσω ομικρονίας που λέω εγώ από το πρωί, όπως λέμε ημικρανίας, και όποιος αντέξει. Κύριε Ριγάκη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα. Να ευχηθούμε από τη Δευτέρα εικόνα στα σχολεία που είναι οι καθηγητές μας και τα παιδιά μας μαζί. Να μην χαθεί μπάλα. Αυτό λέω εγώ. Δεν λέω κάτι περισσότερο.